Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια. Πραγματικά η Εκκλησία του Χριστού, αυτή η Εκκλησία που δείχνει τον Χριστό, αυτή είναι η πραγματική Εκκλησία, αδέρφια. Αυτή που συστήνει τον Χριστό, το σταυρωμένο και αναστημένο, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι το σταυρωμένο και μετά πάει, λέει, τελείωσε. Τις προάλλες άκουσα, λέει, πάει, δεν αναστήθηκε αυτός. Εντάξει, λέει, ήταν καλός άνθρωπος, έφυγε. Θεωρίες, δόγματα, θρησκείες, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αδέρφια, θα σας πω κάτι. Υπάρχει μια παροιμία που λέει: όποιος γελάει τελευταία, γελάει καλύτερα. Τώρα μας λένε: μπορεί να κοροδεύουν, να γελάνε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όμως γίνονται. Εγώ όταν άκουσα πρώτη φορά το Πνεύμα το Άγιο στο Λέονμπεργκ, στην Μπέργκστράσε, ο αδερφός ο Νίκος θυμάται, λέω: τι έγινε εδώ πέρα, λέω. Αυτός ο αδερφός, γιατί μιλάει γλώσσες, λέω. Ξέρει και τόσες γλώσσες, λέω, και γιατί, λέω, προσεύχεται με γλώσσες. Λέω, δεν πρέπει μόνο ελληνικά. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο είναι. Ποιο είναι το Πνεύμα το Άγιο? Πα! Λέω, και εγώ το θέλω, ε. Σαν μικρό παιδάκι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά, αδέρφια, αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή που γράφει μέσα κατά γράμμα ό,τι γίνεται και το πιστέψουμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι είναι. Ό,τι είναι γραμμένο. Το λάβαμε και δεν μπορούν να μας πούν τώρα τίποτα. Έχει σφραγιστεί, αδέρφια, αυτό μέσα μας, το ξέρετε. Εκείνη την ημέρα που αναγεννηθήκαμε και φωνάξαμε, το ξεχάσουμε αυτό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, αδέρφια μας αγαπητά, οι άνθρωποι έξω περνάνε μεγάλη θλίψη. Εμείς ξέρουμε τον αγώνα μας, τον έχουμε πάντα. Δεν μας γεμίζουν έξω. Οι άνθρωποι όμως θέλουν, αδέρφια, να γλεντήσουν. Και βλέπω τώρα ότι είναι εναντίον με αυτό που γίνεται με τον νόμο. Δεν πειθαρχούν εκεί, αντιστέκονται. Σε πολλές πόλεις της Ευρώπης αντιστέκονται, πετάνε μπουκάλια, πετάνε μολότοφ. Γιατί θέλουν να διασκεδάσουν το βράδυ. Θέλουν το βράδυ να κάνουν τα έσχια, αδέρφια, το ξέρετε. Το σκοτάδι, τότε γίνονται όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ δεν θα ξεχάσω όταν ήμουν κάποτε στα καράβια και πήγαινα στα μπαρ, στα λιμάνια, γινόταν χαμός εκεί μέσα. Έπεφτε ξύλο, ευτυχώς ήμουν μικρός εγώ, δεν με δίναν σημασία. Με περνούσαν και κάποιο γνωστό. Αδέρφια, μέχρι είδα να χτυπάνε άνθρωπο, να το ρίχνουν κάτω και να τον παίρνουν και τον πετάνε έξω, το καταλαβαίνετε. Είδα πώς να χτυπά, δεν ξέρω αν πέθανε. Πάντως τον είδα με ρόπαλο, αλλά και αυτός ήταν μεθυσμένος. Και πήραζε την bar woman εκεί πέρα. Και τον έλεγε: άφησε με. Και αυτός όχι. Και αδέρφια, ο ιδιοκτήτης του bar πηγαίνει μέσα στην κουζίνα και βγαίνει έξω με ένα ρόπαλο του baseball και μπαμ στο κεφάλι, του λέει: δεν σταματάς. Έπεσε κάτω. Τον παίρνουν και έξω. Αυτά γίνονται τα βράδια. Και οι άνθρωποι, εκτός αυτό, έχουν δίκιο από μια μεριά η κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε τι γίνεται το βράδυ. Μεθάει ο άλλος, αγκαλιάζονται, κάνουν, φιλούνται. Να το. Επιδημία πώς. Επιδημία πώς θα αυξηθεί. Εμείς θα προσέχουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια, πραγματικά. Να προσεύχεστε και τη μητέρα μου, έβαλα ένα αίτημα. Έπαθε ένα ατύχημα. Πάτησε μια οδοντογλυφίδα στο πόδι της. Εκεί που ήταν στο τραπέζι που είχε φάει, την έπεσε οδοντογλυφίδα κάτω. Κάτω είχε χαλί. Το έσπρωξε η μαμά, δεν μπορεί καλά να σηκώσει τα πόδια. Και πάτησε και έπαθε με μικρή μόνηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εντάξει, ο Κύριος γνωρίζει, είναι εκεί πέρα η αδερφή της δίπλα, η αδερφή Βασιλική που είναι εδώ που ήταν, μερικοί την ξέρετε, που πίστεψε. Και πραγματικά, αδέρφια, εγώ θέλω να διαβάσω από το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, θέλω από το 14 κεφάλαιο να διαβάσω, 9:51, μερικά εδάφια, 9:51, 14 κεφάλαιο. Ας μην ταράτε την καρδιά σας, πιστεύετε στον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν την οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη θέλω σας πει, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον, και αφού υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς με αυτόν, δια να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω, εξεύρεται και την οδό μου εξεύρεται. Λέγε προς αυτόν ο Θωμάς: Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δίνεται να εξεύρομαι την οδό? Λέγε προς αυτόν ο Ιησούς: Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν γνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου, θέλετε γνωρίσει. Και από το νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια. Πραγματικά, μην ταράζεστε. Μην ταράζεστε. Πολλά γεγονότα όμως, αδέρφια. Πολλές φορές το διαβάζουμε, ταραχτήκαν οι μαθητές επειδή τους είπε θα φύγει. Αρεστήκαν εκεί τόσα χρόνια, τι ωραία με τον Χριστό. Τους τάιζε, τους πότιζε, έκανε θαύματα. Τι ωραία, μαζί του. Όμως έπρεπε να φύγει. Το έργο του δεν καταλάβανε. Αφού τους είπε πρέπει να φύγω. Εκεί και ο Πέτρος ήθελε. Όχι, λέει, Κύριε, έλα να σε πλύνω. Όχι, λέει ο Πέτρος, δεν θέλω να με πλύνεις. Δεν θέλω να σε πλύνω. Άμα δεν σε πλύνω, λέει, δεν έχεις μαζί μου
να έρθει, το ξέρεις. Α, λέει, πλύνει μου ολόκληρο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος, ο πιστός αδέρφια, έχει ανάγκη κάθε μέρα τα πόδια πνευματικά να μας τα πλένει, να ζητάμε το αίμα του Άγιου. Ευχαριστούμε. Γιατί η ταραχή πάντα θα υπάρχει, να ξέρετε, στον άνθρωπο. Και ειδικά όταν ο άνθρωπος δεν είναι τακτικός και δεν έχει με τα αδέρφια. Ε. Εδώ πέρα αυτή είναι η ασφάλειά μας, αδέρφια, να το ξέρετε. Εγώ στην προσευχή σκέφτηκα και έλεγα, λέω, Κύριε, εντάξει, ωραία. Με έδωσε εκεί το μήνυμα, λέω, να μην ταραζόμαστε. Είμαστε άνθρωποι όμως, κοίτα τι γίνεται έξω. Κι όμως ξέρουμε το λόγο του Θεού, αδέρφια. Γιατί να ταραζόμαστε? Οι μαθητές ξέραν, τους είχε πει ο Κύριος το σχέδιο του, αυτή τίποτα. Όχι, εδώ να κάτσεις. Πώς θα κάτσεις εδώ με το ζώο, ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι, λέει. Ο Πέτρος ήθελε εκεί να μείνει εδώ πέρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και είναι ωραία με τον Κύριο, αδέρφια. Πολλές φορές ερχόμαστε στην παρουσία και λέμε, τι ωραία να είμαστε πάντα εδώ. Όχι. Αδέρφια, δεν είναι εδώ τίποτα. Μου λύθηκαν τα πάντα, το ξέρετε, το έχετε δει. Ασθένειες αυξάνονται συνέχεια. Οι άνθρωποι έξω, ε. Πρόσφατα κάτι γνωστή της κόρης μου, ο ένας δούλευε κάποτε με την κόρη μου, είχε κάνει ένα σχολείο, αγόρι, αυτός έσμιξε με έναν άλλον και παντρευτήκανε. Τους πάντρεψαν εδώ πέρα το Ράτχαος, στο Μουρ κάπου είναι εδώ πέρα, ναι. Κοίτα να δείτε, αδέρφια, ευχαριστούμε τον Θεό, αυτό δεν είναι τίποτα, απλά πράγματα. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο πλήρες, εγχειρήσεις γίνονται, αλλαγές γίνονται, ευχαριστούμε τον Θεό. Και γιατί όλα αδιέρφια ο εχθρός θέλει να ρεζιλέψει τον άνθρωπο που τον έκανε ο Κύριος. Τον έκανε τόσο ωραίο, τέλειο, και όμως πολλοί δεν μπορούν να παραδεχτούν ότι αυτό είναι ασθένεια. Είναι μια ασθένεια, αδέρφια. Κάποτε το λέγανε, ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πραγματικά, αδέρφια, βλέπουμε ότι η αμαρτία αυξάνεται, και αφόσον το βλέπουμε αυτό, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε ψηλά. Κύριε, έρχεσαι, κοίταξε, όλα γίνονται, ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά αυτά θα γίνονται, και ο λαός του Θεού πρέπει να καταλάβει κάτι. Ότι εμείς, αδέρφια, πρέπει να πλησιάζουμε πιο κοντά. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Έχει κάνει κάτι, μην ξεχάσουμε. Εγώ δεν θα ξεχάσω και πολλοί από εσάς. Αυτό που γίνεται τώρα, δεν μας το έλεγε ο Κύριος. Πόσες φορές είχε γίνει προφητείες, αλλά και ο λόγος του Θεού. Ότι θα επιτρέψει μια θλίψη σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί όμως, για να το λέει ο Κύριος, κάτι ετοιμάζει. Πρώτα για το λαό του, να ξέρετε, αδέρφια, το ξέρετε. Αλλά ο λαός του Θεού είναι πειθαρχικός. Πρέπει να πειθαρχούμε, αδέρφια. Οι άνθρωποι τώρα δεν το δέχονται, όμως αυτά είναι και μερικές φορές προετοιμασίες και ο άλλος τα κάνει κιόλας. Ο Κύριος το επιτρέπει. Ξέρει ότι ο λαός του είναι πειθαρχικός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά οι άλλοι τι κάνουνε? Τους προετοιμάζει, να ξέρετε. Τους προετοιμάζει να τους τα βάλει όλα. Έτσι θα γίνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διάβασα προάλληση, Σουηδία λέει, από τον καινούριο το χρόνο μπάρκελ δεν θα υπάρχουν. Όλα λέει με κάρτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα στο πρόγραμμα, αδέρφια. Και οι μαθητές ταράχτηκαν. Φεύγει ο Κύριος. Πά, τώρα τι κάνουμε μόνοι μας? Μόνοι σας. Και κάτω λέει όμως πιο κάτω, δεν θα σας αφήσω ορφανός. Θα σας στείλω το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα της αληθείας, τον παράκλητο. Αυτό θα σας οδηγήσει όλη την αλήθεια και θα σας απενθυμίζει αυτά που σας είπα. Και όμως πάλι οι μαθητές εκεί. Πά, γιατί να φύγει? Αδέρφια, καλύτερα λέει, σας συμφέρει να φύγω για να έρθει ο παράκλητος. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό που έστειλε το πνεύμα το Άγιο, αδέρφια. Πνεύμα Άγιο, πού? Θυμάμαι, εγώ μικρός ήμουνα εκεί ψάλτης στην εκκλησία, θέλανε να με κάνουν και μόνιμο, και ευχαριστώ τον Θεό που επέτρεψε κάτι εκεί με τον παπά, και ήρθαν έτσι κάτι πράγματα που δεν μ' άρεσαν και έφυγα, ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλανε εκεί πέρα πραγματικά να μείνω εκεί, να δεθείς, και μετά και λέει, πά, λέει, δεν υπάρχει, λέει, ο ίδιος ο παπάς, πά, αυτός λέει, πάει, τελείωσε, λέει, έφυγε. Τώρα λέει, καλές πράξεις, καλές πράξεις. Ναι, να τις κάνουμε τις καλές πράξεις. Αλλά πώς, ζυγαριά τι λέει? Πράξεις, πίστε, άμα δεν έχεις χωρίς, τι τις κάνεις πράξεις, ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφια, πραγματικά να αγωνιστούμε, γιατί αυτή είναι η οδός, η ζωή και η αλήθεια, ο Κύριος μας. Δεν είχαν καταλάβει οι μαθητές, ευχαριστούμε τον Θεό. Πού είσαι, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό, αυτός εδώ ο αδερφός μας, ο Φίλιππος. Κύριε, δείξε μας τον πατέρα, λέει, ευχαριστούμε τον Θεό. Μα λέει, τόσο καιρό μαζί δεν κατάλαβες. Και πραγματικά πολλές φορές, αδέρφια μας, δεν μπορούμε να το εννοήσουμε. Πώς θα γίνει? Εγώ στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται τώρα ο Πατέρας, ο Υιός, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κι όμως, αδέρφια, αν δεν στο φανερώσει ο Κύριος, δεν γίνεται. Η Αγία Τριάδα, αυτή είναι ο Μούσιος και αχώριστε. Και έτσι πρέπει να γίνει και ο λαός του Θεού, αδέρφια. Αχώριστε πρέπει να γίνουμε. Είμαστε, αδέρφια, μια οικογένεια εδώ. Εδώ μέσα, αυτός ο χώρος είναι, είμαστε η πνευματική οικογένεια του Χριστού. Γι' αυτό μας θέλει ο Κύριος εδώ πέρα. Όλα θα γίνουν εδώ μέσα. Εδώ όλα ετοιμάζονται.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η λύθη όλο που χτίζεται, ο ναός μέσα, από εδώ χτίζεται. Από εδώ, αδέρφια μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εδώ μέσα θα καθαριστούμε πιο πολύ. Έξω πού είναι καθαριστές. Εγώ ήμουν νυχτερινός τώρα αυτή την εβδομάδα και είχα αγώνα όλο να έρθω. Όλο, όταν ήταν να έρθω, όλο με έπιανε ύπνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ξυπνούσα νωρίς, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα πάλι το ίδιο κόντεψα να πάθω. Σηκώθηκα νωρίς σήμερα πιο πολύ για να κοιμηθώ το βράδυ. Και μία ώρα προτού έρθω στον καναπέ, ούτε κατάλαβε πήρε ύπνος. Ξαφνικά αισθάνομαι κάποιον να με ρίχνει από πάνω κάτι και κοιτάω, η γυναίκα μου με σκέπαζε. Ω, λέω, θα σηκωθώ. Τι τώρα λέει που σε σκέπασε, θα σηκωθείς. Α, έχετε εκκλησία, λέει, άντε, σήκω. Και πραγματικά, αδέρφια, έτσι είναι, αγώνας είναι. Αλλά είναι καλός αγώνας. Λέω, θα πάω, Κύριε, και πραγματικά είναι πολύ ωραία, αδέρφια μας. Όταν υπάρχει, να ξέρετε, αντίσταση, να ξέρεις κάτι καλό θα γίνει, αδερφέ. Άμα υπάρχει αντίσταση στο σπίτι, πάω, δεν πάω, έλα. Ζήτησε να δεις τι θα γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά αυτός είναι ο αγώνας μας, αδέρφια. Να είμαστε ομού, να είμαστε μαζί, γιατί θέλει ο Κύριος να μας βλέπει έτσι ενωμένος εδώ μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να τελειοποιείται η Εκκλησία του. Ο Κύριος να ευλογεί και το υπόλοιπο.